Καλησπέρα σε όλους και για μια ακόμα φορά. Θα αρχίσουμε την παρουσίασή μας κανονικά με την παρουσίαση της τεχνολογίας σε Skype. Μετά θα πούμε κάποια νέα αυτής της χρονιάς, τα επιτεύγματα που έχει καταφέρει η εταιρεία σε αυτή τη χρονιά και μετά θα πάμε στα εβδομαδιαία νέα. Οπότε ας ξεκινήσουμε την παρουσίαση της εταιρείας. Θα κάνουμε μια εισαγωγή στην εταιρεία. Οπότε, σχετικά με τα τρένα τα οποία είναι πάνω σε αυτές τις ελαφριές γραμμές, είναι μια ιδέα την οποία την σκέφτηκε ένας καλλιτέχνης επιστημονικής φαντασίας πριν από 100 χρόνια περίπου, όπου απεικόνισε πάνω σε αυτόν τον πίνακα το κόσμο του μέλλοντος όπως τον φανταζόταν 200 χρόνια αργότερα από την εποχή στην οποία ζούσε. Προέλεψε ότι τα οχήματα θα κινούνταν πάνω από το έδαφος σε ελαφριές γραμμές. Και επίσης ο καλλιτέχνης προέβλεψε με ακρίβεια την κατάρρευση των μεταφορών στη γη. Έκανε όμως λάθος με την διαφορά 100 χρόνων, διότι αυτή είναι η δικιά μας πραγματικότητα στους δρόμους και στις λιμενικές περιοχές. Εδώ έχουμε τα πρώτα δύο προβλήματα των σύγχρονων μεταφορών, όπου όπως βλέπετε είναι το πρώτο είναι η υπερφόρτωση δικτύων μεταφορών και το δεύτερο είναι η έλλειψη ασφάλειας. Το τρίτο και κυριότερο πρόβλημα είναι η μόλυνση του περιβάλλοντος και είναι ένα πρόβλημα το οποίο το διαπιστώνουμε περισσότερο στα οχήματα, τα σύγχρονα οχήματα, διότι ας πούμε στα αυτοκίνητα τα οποία κυκλοφορούσαν πριν από 100 χρόνια δεν υπήρχε τόσο αυτό το πρόβλημα με τη μόλυνση του περιβάλλοντος ακόμα. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο είναι πιο σύγχρονο. Ενώ τα δύο προηγούμενα, η έλλειψη ασφάλειας και η υπερφόρτωση δικτύων μεταφορών, υπήρχαν εξ αρχής. Κατασκευάζοντας δρόμους, ο άνθρωπος εισβάλλει στην φύση, όπως γνωρίζετε, και η ίδια η φύση, καθώς έχει τη δικιά της ροή ύπαρξης, προσπαθεί να αντισταθεί στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος είναι επίμονος, όπως γνωρίζετε, και είναι τόσο επίμονος που αρχίζει να ξεχνά ότι ο ίδιος καταστρέφει τον κόσμο μέσα στον οποίο ζει. Το καύσιμο που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος είναι δηλητήριο για την ίδια τη φύση και ας μην ξεχνάμε ότι τα οχήματα εκπέμπουν μεγάλη ποσότητα καυσαερίων, τα οποία καυσαερία μολύνουν το περιβάλλον και παράλληλα διαβρώνουν τις επιφάνειες των μαρμάρων ή άλλων επιφανειών μέσω της όξινης βροχής. Το επόμενο σημαντικό πρόβλημα της εποχής μας είναι η μεγάλη κατανάλωση της ενέργειας. Η μετάβαση των σύγχρονων μεταφορών στην ηλεκτρική ενέργεια δεν θα λύσει το πρόβλημα του περιβάλλοντος, διότι όταν συνδέουμε το αυτοκίνητο με μία μπρίζα, το συνδέουμε με σταθμούς παραγωγής ενέργειας, τα οποία επίσης λειτουργούν με ορυκτά καύσιμα, τα οποία με τη σειρά τους μολύνουν και αυτά το περιβάλλον. Οπότε, ένας τρόπος για να βγούμε από αυτή την κατάσταση είναι η κατασκευή αυτοκινήτων, τα οποία λειτουργούν με μικρότερη κατανάλωση ενέργειας. Και επομένως, ο τέταρτος στόχος είναι η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Σε διαφορετικά χρόνια, με διαφορετικούς τρόπους, οι άνθρωποι προσπαθούσαν να σηκώσουν την μεταφορά από την επιφάνεια της γης στο λεγόμενο δεύτερο επίπεδο, όπου σε αυτό το επίπεδο δεν θα υπήρχαν προβλήματα σχετικά με την τοποθέτηση των δρόμων ανάμεσα σε λάκους, ποτάμια, λίμνες ή δάση. Αλλά κατέληξαν μόνο στην κατασκευή του ίδιου του δρόμου τοποθετημένου σε τεράστιους πυλώνες. Φυσικά αυτό είναι προφανές ότι η κατανάλωση των υλικών αλλά και άλλων εξόδων είναι πολύ πιο μεγαλύτερη από ότι σε ένα κλασικό οδικό δίκτυο. Οι προσπάθειες για την κατασκευή του ανάποδου δρόμου έγιναν τον περασμένο αιώνα στην Γερμανία και είναι αυτό το όχημα το οποίο βλέπετε στην εικόνα και τόσο στις μέρες μας στην Κίνα. Το τραμ με τροχού στην οροφή διαφέρει από το τραμ του εδάφους, το ότι καταλαμβάνει λιγότερο χώρο στο έδαφος, το οποίο όμως είναι και η μόνη διαφορά. Εδώ στην αριστερή εικόνα βλέπουμε το τελεφερίκ και στη δεξιά εικόνα
βλέπουμε τα ενέργεια βαγόνια, τα οποία δεν έχουν τη δικιά τους μηχανή, σέρνονται από ένα σχοινί και δεν είναι ανεξάρτητες μεταφορές. Εδώ έχουμε ένα απόσπασμα του Γενικού Σχεδιαστή των Τεχνολογιών Χορδής Skyway του Ανατόλη Γιουνίτσκι, ο οποίος μας λέει ότι δημιουργούμε μια βιομηχανία μεταφορών και υποδομών που δεν υπολείπεται σε τίποτα αυτή των αεροπορικών, σιδηροδρομικών και οδικών μεταφορών. Και αυτό που λέει ουσιαστικά μας δείχνει για το πώς αυτή η τεχνολογία δεν προσπαθεί να ξεπεράσει, να φτάσει μάλλον, αλλά και να ξεπεράσει τα άλλα μέσα μεταφοράς. Δεν υπολείπεται σε τίποτα, όπως μας λέει. Και αυτό είναι κάτι που το κάνει αρκετά ξεχωριστή αυτή την τεχνολογία. Και αυτή είναι η μεταφορά που προέδωσε ο καλλιτέχνης επιστημονικής φαντασίας, τον οποίο είδαμε στην εισαγωγή μας. Στην εικόνα βλέπουμε την υπέργεια μεταφορά, δηλαδή του δεύτερου επίπεδου. Τις τεντωμένες χορδές ο άνθρωπος τις χρησιμοποιούσε εδώ και πάρα πολύ καιρό, όπως μπορείτε να διακρίνετε στην εικόνα, για να εκτελέσει διαφορά ακροβατικά κόλπα ή και για διάφορα και σε διάφορες άλλες χρήσεις, όπως για την κατασκευή των μουσικών οργάνων. Με ακριβώς τον ίδιο τρόπο λειτουργούν και οι δομές γραμμής της μεταφοράς χορδής. Τα σήματα στήριξης τα οποία στηρίζουν τις σύγχρονες γέφυρες μπορούν να χρησιμεύσουν ως βάση για τη δομή της γραμμής της μεταφοράς χορδής. Και εδώ βλέπουμε μία διατομή της σιδηροτροχιάς χορδής, όπου βλέπετε στο πάνω μέρος έχουμε την κεφαλή της σιδηροτροχιάς. Από κάτω βλέπουμε τις χορδές, δηλαδή αυτές τις δέσμες από σειρματόσχοινα, τα οποία εξασφαλίζουν με την εξαιρετική αντοχή τους την ακαμψία της γραμμής, καθώς και την ομαλή ολίσθηση των οχημάτων. Από κάτω έχουμε το σώμα, δηλαδή τη διατομή της σιδηροτροχιάς, και το υλικό πλήρωσης. Λόγω της ανθεκτικότητας και της ανθεκτικότητας των στηριγμάτων και του εδάφους των σιδηροτροχιών, το σύστημα μεταφοράς Skyway είναι ανθεκτικό σε πλημμύρες, κατολισθήσεις, τσουνάμι, σεισμούς, καθώς και άλλες φυσικές καταστροφές, καθώς ακόμα και τις μη φυσικές ενέργειες, όπως τις τρομοκρατικές ενέργειες. Υπάρχουν τρεις μορφές δομών γραμμής, τις οποίες μας έχει παρουσιάσει η τεχνολογία. Η πρώτη είναι η μη άκαμπτη, η δεύτερη η άκαμπτη και η τρίτη η εύκαμπτη. Σε αυτή την εικόνα βλέπουμε την εύκαμπτη και την μη άκαμπτη. Και εδώ την άκαμπτη. Εφευρέτης και γενικός σχεδιαστής των τεχνολογιών χορδής σε Ανατόλη Γιουνίτσκι εργάζεται σε αυτό το έργο εδώ και 40 χρόνια περίπου. Οπότε μπορείτε ουσιαστικά να πάρετε μία γεύση για το ότι αυτή η τεχνολογία, μάλλον αυτή η ιδέα, δεν προέκυψε από μια βραδιά, όπως λέμε. Εργάζεται πάνω σε αυτό το έργο, υπάρχει μάλλον η ιδέα εδώ και 40 χρόνια. Μία ερώτηση, ή μάλλον, ναι, μία ερώτηση, η οποία συχνά θέτουν από θέτουν οι επενδυτές ή άλλοι άνθρωποι οι οποίοι ακόμα δεν έχουν εξοικειωθεί με την τεχνολογία, είναι για το πώς μπορεί η μεταφορά χορδής να λύσει τα προβλήματα του σύγχρονου κόσμου. Η τεχνολογία αυτή, επειδή είναι καινούρια, έχει φυσικά πιο αποδοτικούς κινητήρες, αλλά σε αυτό το στάδιο πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι σε μεγάλες ταχύτητες το κύριο πρόβλημα της κατανάλωσης καυσίμου είναι η αντίσταση του αέρα. Το τροχαίο υλικό της μεταφοράς χορδής δεν έχει προβλήματα σχετικά με τις αναταράξεις του αέρα στη γη. Εδώ έχουμε τα υπολογισμένα δεδομένα των δύο τύπων μεταφοράς του δεύτερου επίπεδου, όπου βλέπουμε στην πρώτη εικόνα τον τύπο μεταφοράς ουσιαστικά το οποίο θα χρησιμεύσει, είναι για αστική χρήση. Βλέπετε ότι παίρνει 14 άτομα, 14 επιβάτες και φτάνει τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Ενώ στο δεύτερο εικονίδιο
Έχουμε το όχημα το οποίο είναι για τις μεγάλες αποστάσεις, το οποίο παίρνει μέχρι και 6 επιβάτες και φτάνει τα 500 χιλιόμετρα την ώρα. Ένα άλλο ερώτημα το οποίο τίθεται επίσης συχνά είναι για το πώς εξασφαλίζεται η ασφάλεια των επιβατών οι οποίοι ανεβαίνουν πάνω από το έδαφος. Συγγνώμη. Το διάγραμμα αυτό δείχνει ουσιαστικά την επικινδυνότητα, τα ατυχήματα που, τη συχνότητα των ατυχημάτων που γίνονται από διάφορα μέσα μεταφοράς. Βλέπουμε ότι τα πιο επικίνδυνα οχήματα ουσιαστικά σύμφωνα με αυτό το διάγραμμα είναι τα οδικά οχήματα τα οποία τα χρησιμοποιούμε στην καθημερινή μας βάση. Και αυτά που έχουν το μικρότερο ποσοστό είναι τα μέσα μεταφοράς τα οποία κυκλοφορούν πάνω στις ράγες. Και στην τελευταία θέση βλέπουμε το Skyway, το οποίο σύμφωνα με το διάγραμμα είναι το λιγότερο επικίνδυνο όχημα ουσιαστικά. Για την κατασκευή ενός σύγχρονου δρόμου είναι απαραίτητο να μετακινηθούν τεράστιες μάζες εδάφους ή ακόμα να γίνουν εκρήξεις σε βράχους. Η υπέργεια μεταφορά χορδή λύνει αυτά τα προβλήματα, καθώς δεν χρειάζονται να πάρθουν τέτοια μέτρα. Εδώ έχουμε τα υπολογισμένα, τα συγκριτικά χαρακτηριστικά μάλλον, δηλαδή τη συγκρίση Skyway με τα υπάρχοντα μέσα μεταφοράς. Τώρα θα δούμε τα διαγράμματα που θα υπάρξουν παρακάτω. Και φυσικά τα εικονίδια. Τώρα θα τα δούμε. Οπότε έχουμε στο πρώτο διάγραμμα, το οποίο είναι σχετικά με τις κεφαλούχες δαπάνες. Σύμφωνα με αυτό το διάγραμμα, το όχημα το οποίο λειτουργεί με μαγνητική όρηση έχει κατοχυρώσει την πρώτη θέση με το μεγαλύτερο ποσοστό σε ό,τι αφορά τα έξοδα. Και συνεχίζει να κρατάει την πρώτη θέση και στις λειτουργικές δαπάνες. Βλέπουμε όμως ότι δεν έχει πλέον τόση μεγάλη διαφορά με τα υπόλοιπα μεταφορικά μέσα. Εδώ έχουμε σχετικά με την περιβαλλοντική μόλυνση. Τα οχήματα της Skyway έχουν, όπως βλέπετε, το μικρότερο ποσοστό με τα άλλα μέσα μεταφοράς. Ενώ στην πρώτη θέση έχουμε τα οδικά οχήματα, κάτι που θα έπρεπε να το λάβουμε υπόψη, διότι είναι τα οχήματα τα οποία τα χρησιμοποιούμε στην καθημερινή μας βάση και αυτά είναι που μολύνουν περισσότερο το περιβάλλον. Δεν είναι, ας πούμε, το μετρό ή το τραμ το οποίο το χρησιμοποιούν πάρα πολλοί άνθρωποι και έτσι ουσιαστικά κάπως γίνεται κάποια οικονομία όταν χρησιμοποιούμε οχήματα τα οποία είναι για πολλά άτομα. Γιατί φανταστείτε ότι ένα όχημα, οδικό όχημα όπως τα αυτοκίνητα, τα οποία το χρησιμοποιείτε εσείς, αλλά και πολλοί άλλοι, μολύνουν πολύ περισσότερο από ότι ένα μεγάλο όχημα όπως το λεωφορείο, το οποίο παίρνει 20 άτομα. Τα οποία 20 άτομα θα μπορούσαν να οδηγήσουν και 20 αυτοκίνητα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η περιβαλλοντική μόλυνση θα ήταν πολύ πιο μεγάλη. Τώρα, σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας, βλέπουμε ότι το τελεφερίκ καταναλώνει την μεγαλύτερη ενέργεια. Ακολουθούν το όχημα μαγνητικής αιώρησης, το αεροπλάνο. Μετά έχουμε τα οδικά οχήματα, ο σιδηρόδρομος. Και στην τελευταία θέση έχουμε το Skyway, το οποίο βλέπουμε, μάλλον παρατηρούμε ότι σε κάθε διάγραμμα πιάνει την τελευταία θέση. Και εδώ σχετικά με την μεταφορική ικανότητα βλέπουμε ότι υπάρχει μία αλλαγή. Σύμφωνα με αυτό το διάγραμμα, το Skyway είναι το πιο ικανό μεταφορικό μέσο. Ενώ ακολουθούν το μετρό και το τραμ, το οποίο ουσιαστικά βρίσκεται στην πρώτη θέση. Και το Skyway στην τελευταία θέση, αλλά βλέπουμε ότι έχει το μεγαλύτερο ποσοστό. Και τώρα, σε αυτό το τελευταίο διάγραμμα, βλέπουμε πως το Skyway είναι σχεδόν τόσο γρήγορο όσο και το αεροπλάνο
Και αν μετρήσουμε, λάβουμε υπόψη το χρόνο τον οποίο χρειάζονται επιβάτες για να επιβιβαστούν, τότε σίγουρα το Skyway κατοχυρώνει την πρώτη θέση ως το πιο γρήγορο, οικονομικό και ασφαλές μεταφορικό μέσο. Τώρα θα αλλάξουμε λίγο θέμα. Εδώ έχουμε τις εκδοχές μεταφοράς μεγάλων εμπορευματοκιβωτίων και μεταφορικών φορτίων, τα οποία είναι μεταφορές οι οποίες είναι πιο πρόσφατες από τις άλλες από τις οποίες είδαμε νωρίτερα, όπως αυτές που είναι για μεγάλες αποστάσεις, αλλά και αυτά που προβλέπονται για αστική χρήση. Αυτές είναι λίγο νεότερες εκδοχές που μας έχει παρουσιάσει η τεχνολογία. Πριν από την είσοδο στην αγορά κάθε όχημα και ειδικά αυτά που σχετίζονται με την μεταφορά των επιβατών, πρέπει να περάσουν από πολλές δοκιμές. Η τεκμηρίωση που επιβεβαιώνει ότι η μεταφορά χορδής έχει περάσει αυτές τις δοκιμές μπορεί να βρεθεί εύκολα στην ιστοσελίδα. Μέχρι στιγμής έχουν κατασκευαστεί 12 είδη μεταφοράς, τα οποία έχουν περάσει με επιτυχία την πιστοποίησή τους. Αναμένονται άλλα 4 είδη τα οποία θα μας παρουσιάσει η εταιρεία στο προσεχές μέλλον. Η τεχνολογία μεταφοράς χορδής έλαβε 83 διπλώματα ευρεσιτεχνίας σε 18 χώρες από τις ΗΠΑ μέχρι και την Κίνα. Αναμφισβήτητα όμως ένα άτομο δεν μπορεί να πραγματοποιήσει ένα τόσο μεγάλο έργο σε χρόνο ρεκόρ. Και γι' αυτό το σκοπό ιδρύθηκε στο Μίνσκ στη Δημοκρατία της Λευκορωσίας η εταιρεία Unitsky String Technologies, όπου από το 2019 στην εταιρεία εργάζονται πάνω από 1.000 ειδικοί υψηλής ειδίκευσης. Στην δική μας παραγωγή έχουν ήδη σχεδιαστεί και κατασκευαστεί 11 σύνθετα μηχανήματα, εμπορευματικά, κυβερνητικά, αστικά, κυπριαστικά, υψηλής ταχύτητας καθώς και υπερυψηλής ταχύτητας. Κοντά στο Μίνσκ βρίσκεται το Εκατέρινα Πάρκ, όπου είναι ο πρώτος χώρος δοκιμής, πιστοποίησης και επίδειξης. Εκεί πέρα κάθε χρόνο διοργανώνεται το Εκαφέστα, που χιλιάδες επενδυτές συγκεντρώνονται σε αυτό το χώρο για να δουν με τα μάτια τους τα επιτεύγματα και να ενημερωθούν σχετικά με τις πρόοδους της εταιρείας. Φέτος όμως, όπως γνωρίζετε, δεν θα πραγματοποιηθεί το Εκαφέστα και θα γίνει αντί για αυτού η έκθεση. Μάλλον θα πάρει η εταιρεία μέρος στην έκθεση Expo 2020 στο Ντουμπάι, αυτό το φθινόπωρο. Το Σεπτέμβριο του 2018 άρχισε η κατασκευή του κέντρου καινοτομίας Skyway στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και συγκεκριμένα στο Εμμυράτο της Σάρτζα. Το κέντρο καινοτομίας Skyway στη Σάρτζα είναι το ερευνητικό και παραγωγικό σύμπλεγμα που θα γίνει η πρωτοποριακή θέση του ομίλου εταιριών Skyway κατά την είσοδο του στην αγορά της Μέσης Ανατολής και της Ασίας. Η μεταφορά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα θα είναι μια άλλη απόδειξη ότι η τεχνολογία μπορεί να λειτουργήσει σε οποιαδήποτε κλιματική ζώνη του πλανήτη. Η τεχνολογία αυτή ενσωματώνεται εύκολα και χάρη στον απλό σχεδιασμό της, οι χορδές flyover μπορούν να τοποθετηθούν σε πυκνοκατοικημένες πόλεις χωρίς να παρεμβαίνουν στην υπάρχουσα υποδομή. Η εταιρεία σχεδιάζει όχι μόνο την εκπόνηση των μεταφορών, υπάρχουν και έργα για οικολογικά κτίρια καθώς και για χώμα με μοναδικές γονίμες ιδιότητες. Και φυσικά οι γραμμικές πόλεις είναι μια νέα λέξη στον πολεοδομικό σχεδιασμό. Και τώρα πάμε στα πιο επίκαιρα νέα, τα οποία είναι περισσότερο αυτής της χρονιάς. Πριν κάποιο καιρό, πριν λίγους μήνες μάλλον, ο εφευρέτης και γενικός σχεδιαστής Skyway Ανατολή Χιουνίτσκι έκανε κάποιες δηλώσεις για την εταιρεία. Σχετικά με το νέο γραφείο στη Λευκορωσία, ανέφερε ότι πρόκειται για ένα 9-όροφο κτίριο με έκταση άνω των 10.000 τετραγωνικών μέτρων. Η έργα της μηχανικής εταιρείας Unitsky String Technologies βρίσκεται σε αυτό το κτίριο. Συνολικά έχουμε 36 κτίρια σε διαφορετικές χώρες, όπου οι συνδιοκτήτες αυτών των εγκαταστάσεων είναι οι ίδιοι επενδυτές της εταιρείας. Είναι μια κοινή ιδιοκτησία που αποκτήθηκε με μια επένδυση στην τεχνολογία. Σχετικά με την παραγωγή, έχουμε δημιουργήσει μια ισχυρή εγκατάσταση παραγωγής και την έχουμε εξοπλίσει με σύγχρονο εξοπλισμό,
Η παραγωγή διαθέτει μηχανήματα 5 αξώνων και 7 αξώνων, αξίας πολλών εκατομμυρίων δολαρίων. Καμία άλλη επιχείρηση στην Λευκορωσία δεν διαθέτει τέτοιο σύστημα σύγχρονου, δεν διαθέτει τέτοιο σύνολο μάλλον σύγχρονου εξοπλισμού. Αυτή η παραγωγή επίσης ανοίγει στους επενδυτές μας. Σχετικά με τα μονοπάτια και τις μεταφορές, έχουν κατασκευαστεί 5 πίστες στο Εκατέχνα Πάρκ και 2 ακόμα βρίσκονται υπό κατασκευή για τα βαριά οχήματα. Στα Εμιράτα έχει ήδη κατασκευαστεί ένα κομμάτι 400 μέτρων και βρίσκεται σε εξέλιξη η κατασκευή 2 διαδρόμων 2,5 χιλιόμετρων. Σύμφωνα με το UNESCO, επίσης κατασκευάσαμε και 12 μοντέλα μεταφοράς, τα οποία είναι εντελώς διαφορετικά σχεδιασμένα και κατασκευασμένα στα εργοστάσια της εταιρείας. Όλα αυτά δημιουργήθηκαν από το μηδέν με μοναδική υποστήριξη αυτής των επενδυτών, δηλαδή εσάς, και μάλιστα όλα αυτά σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα. Όλα αυτά τα έργα έχουν σύγχρονους εξοπλισμούς σύμφωνα με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας και είναι βιομηχανικά προϊόντα. Σχετικά με τα στοχευμένα έργα, τα πρώτα στάδια με τα στοχευμένα έργα έχουν ήδη πραγματοποιηθεί. Φέτος θα ανακοινώσει η εταιρεία πολλά στοχευμένα έργα τα οποία ήδη εφαρμόζει. Αυτά δεν είναι έργα που έχουν προγραμματιστεί για το μέλλον, είναι έργα τα οποία ήδη επεξεργάζεται η εταιρεία. Η μάρκα Skyway, η UNESCO Swim Technologies είναι η εταιρεία ρίζας. Το Skyway είναι εμπορικό σήμα ενός συγκεκριμένου προϊόντος σε ένα συγκεκριμένο στάδιο ανάπτυξης και η Skyway Community μαζεύει χρήματα από τους επενδυτές τα οποία τα δίνει για την πραγματοποίηση των έργων. Και γι' αυτό όλα τα έργα και τα κίνητα που έχει η UNESCO Swim Technologies ανήκουν στους επενδυτές της εταιρείας. Το 15ο στάδιο ανάπτυξης. Σε αυτό το στάδιο είναι απαραίτητο να οικοδομήσουμε μία πίστα για την δοκιμή μεταφοράς υψηλής ταχύτητας. Γι' αυτό έχουμε ήδη τις απαραίτητες σχεδιαστικές λύσεις και το ίδιο το μηχάνημα. Προφανώς αυτό το στάδιο, το 15ο, μπορεί να διαρκέσει έως και περίπου 2 χρόνια. Η διαδρομή υψηλής ταχύτητας. Ξεκίνησε μια δεύτερη διαδικασία για να λάβουμε άδεια για την κατασκευή της γραμμής υπερψηλής ταχύτητας στη Λευκορωσία. Εάν μας αρνηθούν, έχουμε περισσότερες επιλογές σε άλλες χώρες, για παράδειγμα στα Εμιράτα, αλλά το κόστος κατασκευής, όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ πιο υψηλό εκεί πέρα από ό,τι θα ήταν στη Λευκορωσία. Και η έναρξη κεφαλαιοποίησης. Η IPO είναι μία από τις επιλογές κεφαλαιοποίησης. Χρειάζεται ένα IPO για να κερδίσουμε επιπλέον χρήματα, αλλά μπορούμε να το κάνουμε και με διαφορετικό τρόπο. Η κεφαλαιοποίηση είναι ήδη σε εξέλιξη, αν και αργά. Η σοβαρή κεφαλαιοποίηση θα ξεκινήσει όταν δημιουργήσουμε συγκεκριμένες διαδρομές. Ο ίδιος ο UNESCO δηλώνει ότι αυτό μπορεί να συμβεί φέτος. Και σχετικά με τα μελλοντικά σχέδια. Σε 5 χρόνια η κεφαλαιοποίηση των ομίλων εταιριών εμάς θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 500 δισεκατομμύρια δολάρια. Σε 10 χρόνια όχι λιγότερο από ένα 3 εκατομμύρια δολάρια. Θα υπάρξουν παράλληλα δεκάδες και εκατοντάδες έργα σε εξέλιξη. Θα έχουμε εξειδικευμένη παραγωγή για διαφορετικά στοιχεία του συστήματος χορδών. Έχουμε ήδη αναπτύξει τεχνολογίες για να κάνουμε μια ξεχωριστή παραγωγή για αστικά, φορτηγά και οχήματα υψηλής ταχύτητας. Και τώρα πάμε στην δεύτερη παρουσίαση. Είναι μια μικρότερη παρουσίαση. Στις 21 Ιουνίου, μάλλον πιο πάλι το θυμούνται, η εταιρεία είχε αλλάξει υποσταθμό και πήγαμε στον υποσταθμό 14,2. Αυτή η υπόφαση είχε ξεκινήσει τον Δεκέμβρη του 2019 και είχε κρατήσει λίγο παραπάνω, διότι ξεκίνησε μάλλον εκείνη η υπόφαση με την πανδημία του κορονοϊού. Αλλά παρόλα αυτά, η εταιρεία κατάφερε να επιτύχει πολλούς στόχους της. Κατά τη διάρκεια του τρέχοντος υποσταθμού, στο κέντρο ENA UNESCO Swim Technologies στην Σάρτσα,
Δείξαμε τη μεταφορά Skyway για τη μεταφορά θαλάσσιων εμπορευματικών οδείων. Ολοκληρώθηκε το εξωτερικό και το εσωτερικό φινίρις με το Eco House. Ολοκληρώθηκε η κατασκευή στηριγμάτων αγκύρωσης για τη φωτεινή γραμμή στα 400 μέτρα. Φέραμε τις απαραίτητες επικοινωνίες σε όλα τα κτίρια και ανοίξαμε τους δρόμους. Τώρα έχει άλλη μια εικόνα. Εγκαταστήσαμε ενδιάμεσα στηρίγματα για βαριά κομμάτια μήκους 2,5 χιλιόμετρων. Ανακοίνωσαν το πρώτο προγραμματισμένο στοχευμένο έργο της διαδρομής φορτίου Skyway από τη Σάρτσα προς το λιμάνι Χορφακάν και ανακοίνωσε τη μετάβαση του κέντρου ENA στην δεύτερη φάση κατασκευής από τις 3. Και εκτός από τα βασικά επιτεύγματα που αναφέρονται, οι εργαζόμενοι και οι συνεργάτες του ομίλου εταιρεών Skyway συνέχισαν την καθημερινή τους εργασία για να αναπτύξουν το έργο και να το φέρουν στην εμπορική αγορά. Ο όμιλος εταιρεών Skyway έχει ήδη σχέδιο για το επόμενο υποστάδιο, την δοκιμή εμπορευματικών μεταφορών σε βαριές διαδρομές στο κέντρο ENA, συμμετοχή Skyway στη Διεθνή Έκθεση Expo στο Ντουμπάι, η οποία, όπως ανέφερα, θα πραγματοποιηθεί σε λίγο, καθώς και εργασίες για στοχευμένα έργα, τα οποία, σύμφωνα τη διοίκηση, θα ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του 2021. Αυτό είναι μόνο μέρος των σχεδίων που περιμένουν την εφαρμογή του στο εγγύς μέλλον, δεδομένου ότι πολλές αποφάσεις προετοιμάζονται ή λαμβάνονται με εμπιστευτικότητα. Πιστεύουμε όμως ότι θα τις εισαγάγει η εταιρεία σταδιακά κατά το υποστάδιο 14,2. Και τώρα πάμε στα πιο πρόσφατα νέα, τα εβδομαδιαία νέα. Στις 15 του μηνός βγήκε ένα άρθρο, όπου οι δημοσιογράφοι της έκδοσης Clean Technica συνέχιζαν να μιλάνε για τις εξελίξεις της Unistream Technologies. Διαβάζοντας αυτό το νέο άρθρο, θα μάθετε γιατί αυτές οι τεχνολογίες μεταφοράς φορτής υπερισχύουν των σύγχρονων τρόπων μεταφοράς, ποια είναι τα κύρια πλεονεκτήματα του έργου και πού μπορείτε να δείτε την μεταφορά Skyway εν δράση. Στο άρθρο αυτό, επίσης, υπάρχει και μία ερώτηση, ας πούμε, για το πώς άλλαξε η αντίληξη της πανδημίας για τις μεταφορές. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, η συζήτηση έχει αυξηθεί για τις μεταφορές οι οποίες αποφεύγουν τα μεγάλα πλήθη ανθρώπων, ενώ παράλληλα παρέχουν υψηλή απόδοση. Η εταιρεία Unistream Technologies προσφέρει την δική της λύση για αυτό το πρόβλημα. Η Clean Technica τόνισε επίσης για την ευελιξία της τεχνολογίας Unistream Technologies. Για παράδειγμα, τα μεγάλα μοντέλα μεταφοράς μπορούν να αντικαταστηθούν σε μικρού μήκους και να μειωθούν οι κίνδυνοι μόλυνσης κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Οι δημοσιογράφοι της έκδοσης ξεχώρισαν επίσης πολλά πλεονεκτήματα της τεχνολογίας Unistream Technologies, που σχετίζονται κυρίως με την ασφάλεια των επιβατών, αλλά και σχετικά με τις καιρικές συνθήκες, οι οποίες δεν θα αποτελούν εμπόδιο στην τεχνολογία. Επειδή, όπως γνωρίζετε, μάλλον έχετε την εικόνα για το πώς είναι η τεχνολογία, είναι πάνω σε χορδές και σε στηρίγματα, και όταν υπάρχουν πλημμύρες, οι πλημμύρες δεν θα αποτελούν εμπόδιο κατά τη διάρκεια της κυκλοφορίας του οχήματος. Και φυσικά είναι κατασκευασμένη έτσι ώστε να μην την ενοχλούν μάλλον αυτά τα εμπόδια τα οποία μπορούν να προκαλέσουν τα καιρικά φαινόμενα. Άμα θέλετε να διαβάσετε περισσότερα για αυτό το άρθρο, σχετικά με αυτό που γράφουν οι δημοσιογράφοι της έκδοσης Clean Technica, μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στους συνδέσμους που έχω βάλει στα chat. Και εκεί πέρα, φυσικά, αναφέρονται με περισσότερες λεπτομέρειες. Πάμε τώρα στο άρθρο το οποίο δημοσιεύτηκε στις 18 του μηνός, δηλαδή χτες.
Στο επιβατικό μοντέλο του σκάφους Unicar, η μηχανική ανάρτηση έχει αντικατασταθεί από ανάρτηση αέρα. Ο Βλαντίμιρ Βίρβιτς, μηχανικός σχεδίασης στο Γραφείο Σχεδιασμών ΣΑΣΥ, και ο Ιβάν Ραμανιένκα, επικεφαλής του Γραφείου Σχεδιασμού Διάταξη, είπαν περισσότερα για τα αποτελέσματα της βελτίωσης. Η εγκατάσταση του νέου τύπου ανάρτησης λέγεται ότι είναι απαραίτητη προκειμένου να ελαστοποιηθεί ο θόρυβος και οι κραδασμοί στην καμπίνα από τους τροχούς. Αυτή η τεχνολογία είχε εφαρμοστεί στο παρελθόν σε αυτοκινούμενο σασί μοντέλου φορτηγού από τη Unisystem Technologies, η οποία αυτή τη στιγμή δοκιμάζεται στη Σάρτζα. Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, η ανάρτηση αέρα έχει δείξει καλά αποτελέσματα και μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί για άλλες μορφές μεταφοράς χορδών. Η νέα ανάρτηση επέτρεψε στο Unicar να επιτύχει μια ομαλή βόλτα στο ίδιο επίπεδο με τα αυτοκίνητα επαγγελματικής κλάσης. Οι βελτιώσεις έχουν επίσης μειώσει το φορτίο θορύβου μάλλον σε επιβάτες. Το πιο σημαντικό είναι ότι οι βελτιώσεις βοήθησαν να αποκτήσουν ένα επιπλέον πλεονέκτημα εναντί των ανταγωνιστών του. Και άμα θέλετε, μπορείτε να διαβάσετε τις πρωτότυπες ειδήσεις, οι οποίες υπάρχουν στα ρωσικά και στα αγγλικά, στην επίσημη ιστοσελίδα της Unisystem Technologies. Ή επίσης, άμα θέλετε να διαβάσετε περισσότερα πράγματα για το σχετικό άρθρο, για το οποίο υπάρχουν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το πώς λειτουργεί αυτός ο μηχανισμός, για τον οποίο έβαλαν στο Unicar. Και αυτά ήταν. Επίσης, να αναφέρω ότι έχουμε ακόμα 2 μέρες μέχρι την λήξη της προσφοράς για το Expo του 2020, όπου όποιοι ακόμα δεν έχουν προλάβει να επενδύσουν, να ξέρετε ότι ακόμα έχετε χρόνο για να επενδύσετε. Έχετε ακόμα 2 μέρες. Και αυτή ήταν η παρουσίαση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Σας εύχομαι καλό βράδυ. Και θα τα πούμε την επόμενη Τρίτη πάλι στις 8 η ώρα. Και θα πούμε πάλι περισσότερα καινούργια νέα. Ελπίζουμε δηλαδή πως θα μας δώσει η εταιρεία πιο καινούργια και φρέσκα νέα σχετικά ίσως και με το Expo στο Ντουμπάι. Περιμένουμε. Οπότε τα λέμε, καλό βράδυ.